Καλώς τα παιδιά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο, το πρώτο unboxing του νέου στούντιο του απίθανου καναλιού Inferno Bravecard. Είμαι εδώ και μπαίνω με τη μία στο ψητό με κάτι πάρα πολύ hot. Nintendo Switch OLED. Μου το έστειλε η CD Media, η επίσημη αντιπροσωπεία της Nintendo στην Ελλάδα και είμαι εδώ για να σας το παρουσιάσω. Υπέροχα. Έχω βγει από τη φόρμα του unboxing, θα μπω όμως. Σιγά σιγά θα επανέλθω, θα βρω το ρυθμό μου που λένε και οι αθλητές. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα έχω εδώ το OLED Switch. Θα πω εξ αρχής ότι είμαι λίγο απογοητευμένος γιατί ήθελα κάτι καλύτερο σε Switch. Δηλαδή, θα ήθελα κάτι πιο pro. Πιο pro. Αλλά τέλος πάντων, είδα η Nintendo ανακοίνωσε κάτι λιγότερο pro. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εγώ είμαι έτοιμος να κάνω την κίνηση να βγάλω την κονσόλα. Πολύ ύποπτο. Τα Joy-Cons. Πάρα πολύ ύποπτο. Και κάτω από αυτό έχουμε ένα καλώδιο HDMI. Έχει νόημα να το δείξω παραπάνω το καλώδιο του HDMI? Δεν έχει νόημα. Όλοι έχουν ένα HDMI στο σπίτι τους. Έχουμε το brick. Έχει νόημα να δείξουμε το brick? Όλα από κάπου παίρνουν ρεύμα. Όλα από κάπου παίρνουν ρεύμα. Το Switch έχει νόημα να το δείξουμε? Όλα παίζουν παιχνίδια. Θα το δείξω. Περίμενε. Να τελειώσω με τα καλώδια και τις ιστορίες. Εδώ υπάρχει το... Ναι, οκ. Okay. Δεν βλέπω αλλαγές σε αυτό. Που ενώνει τα δύο Joy-Cons και το κάνει χειριστήριο. Απλά δεν θυμάμαι τρόπος το λένε και τέλος πάντων αφήστε με τώρα. Πιο μέσα υπάρχουν αυτό εδώ που κουμπώνουν τα Joy-Cons διπλά αυτά εδώ. Έχεις σκουριάσει πραγματικά. Έχω σκουριάσει, δεν είναι, ναι. Μπαίνουν εδώ αυτά ρε, δεν μου κατάλαβες τώρα. Και φυσικά μία από τις έτσι, μεγάλες έτσι, αλλαγές, το dock. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα ξεκινήσω από το dock και μετά θα αρχίσω να πιάνω τα υπόλοιπα πράγματα. Το dock έχει αλλαγές και έχει αλλαγές μάλιστα πολύ σημαντικές. Ποια είναι η αλλαγή που βλέπετε? Το χρώμα. Ο μικρός είναι έτοιμος να λιποθυμήσει, παιδιά. Δεν έχει καταλάβει καν τι παρουσιάζουμε. Να ξέρετε, αυτή τη στιγμή σου λέει αυτό τι είναι τώρα αυτό. Κασετίνα πορτοφόλι, για σχολείο, είναι πορτοφόλι, είναι τι είναι. Καταρχάς, πολύ πιο ποιοτικό. Κάτω έχει έτσι σαν λάστιχο, δεν έχει μόνο, είναι όλη η επιφάνεια λαστιχωτή. Έχει κάτι έτσι γκλώσσι λεπτομέρειες, φαίνονται λίγο κάτι... Ναι, και εγώ έτσι με το ζόρι τα βλέπω, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι είναι ικανή να φιλοξενήσει πιο όμορφα το Switch. Έχει αυτή τη διχρωμία λευκό και μαύρο. Και μία από τις αλλαγές είναι ότι αυτό βγαίνει ολόκληρο, δεν κουμπώνει σαν, δεν κατεβαίνει σαν καπάκι και η σημαντικότερη αλλαγή βρίσκεται εδώ. Βλέπεις το Ethernet εδώ, αγαπητέ, φαίνεται. Ένα χειροκρότημα στη Nintendo. Μπράβο. Ανακάλυψε το Ethernet. Μπράβο Nintendo, 2021 και ανακαλύψαμε το Ethernet. Καλό είναι το ότι δεν χρειάζεται να αγοράσουμε τρίτους adapters τρίτων για να έχουμε Ethernet στην κονσόλα μας. Άλλη αλλαγή δεν υπάρχει, είναι πιο στιβαρή. Να πω ότι δεν έχει αλλαγές ως προς το τεχνικό κομμάτι. Δεν θα παίξετε διαφορετικά παιχνίδια, δεν θα παίξετε διαφορετικά τα παιχνίδια. Είναι ακριβώς ίδια πράγματα. Το που εντοπίζονται οι αλλαγές θα σας τα πω όταν έρθει η ώρα. Θέλω, πριν περάσω πάλι στην κονσόλα, να δω τα Joy-Cons, τα οποία... Εδώ έχω ένα παλιό Switch. Αυτό μάλιστα είναι το πρώτο. Θέλω να δω τα Joy-Cons, τα οποία ούτε αυτά έχουν καμία απολύτως διαφορά και μάλιστα ταιριάζουν στο παλιό. Καλά. Κανονικά. Θα μου πεις, πώς είναι πιο μεγάλο ρε φίλε? Πόσο έχει 7 ίντσες? Έχουν κλέψει όλο εδώ το πάνελ, εδώ, για να γίνει 7 ίντσι η οθόνη του νέου Switch OLED. Πάμε λίγο να το δούμε. Πάρτε αυτά από εδώ. Αρχίζω να τα πετάω εδώ πέρα. Ναι, αυτό που σας έλεγα. Ξεκάθαρα. Κάτσε λίγο να το δείτε κιόλας. Το σκουπίσω κιόλας. Άλεξ, το βλέπεις? Ότι σαν σώμα είναι το ίδιο με μια πολύ έτσι μικρή, ένα μικρό προβάδισμα στο ύψος για το Nintendo OLED, για το Switch OLED. Πολύ λίγο όμως, δεν έχει τόσο τεράστια διαφορά. Στα υπόλοιπα είναι ίδια και στο πάχος και στο πλάτος, είναι ολόιδια. Είναι πιο στιβαρό, πιο... Δεν είναι σε σχέση με το άλλο πολυπλαστικούρα
Αυτό είναι πιο στιβαρή συσκευή, λες και είναι μεταλλική, ρε παιδί μου. Και έχει και μεγαλύτερο βάρος, έτσι, να τα πούμε και αυτά. Πριν την ανοίξω και μιλήσω για την οθόνη αυτή καθ' αυτή, να μιλήσω θέλω λίγο για το hardware της. Η κονσόλα είναι, απλά έτσι το λέμε. Ένα Type-C εδώ κάτω, κλασικά, δεν αλλάζει κάτι εδώ. Στο πάνω μέρος, το power button με το volume rocker εδώ πάνω, επίσης εκεί που ήτανε. Γρίλες για να αερίζεται η συσκευή. Εδώ το audio jack των ακουστικών. Το slot για να παίρνεις, για να βάζεις την κάρτα του παιχνιδιού, τα cartridges, τα παιχνίδια δηλαδή. Και η διαφορά είναι εδώ πίσω. Κάτσε λίγο αυτό όμως, επειδή δεν το έχω ανακαλύψει, μαζί σας θα το δω. Από όπου και να το πιάσεις. Ναι, από όπου και να το πιάσεις ανοίγει. Α, είναι τέλειο. Κοιτάξτε λίγο αυτό, πριν πάω σε αυτό. Κοιτάξτε λίγο αυτό πώς ήτανε. Που ένιωθες ότι το σπαγες. Κλακ. Νομίζω ότι το σπαγες, έτσι. Αυτό ήταν όλο το stand και έφτανε μέχρι εδώ η κλίση του τέτοιου. Και βέβαια, αν το κουνούσες λίγο, γεια σας. Αντίο. Εδώ, επιτέλους κάποιος το σκέφτηκε, έχει όλο το εύρος της κίνησης. Μέχρι εδώ πάνω. Μηχανικούς όλοι αυτοί, Ναι, οι άνθρωποι δηλαδή ξέφυγαν. Και το πας σε ό,τι ύψος ακριβώς θέλεις. Και το δε, κύριε. Δεν πέφτει εύκολα. Δεν πέφτει. Και στο κάτω μέρος, κλασικά, υπάρχει αυτό το slot για να μπαίνει ESD, για να κάνεις επέκταση αποθηκευτικού χώρου. Πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα και αυτό δηλαδή είναι ποιοτικό. Και το εκτιμώ ιδιαίτερα στο Switch. Εγώ πάρα πολλές φορές, επειδή παίζω με την Ραφαέλα και τα λοιπά, σε διακοπές και τέτοια, χρησιμοποιούσαμε το tabletop. Το tabletop mode της κονσόλας και μια ζωή ζοριζόμασταν με εκείνο το σταντάκι που είχε το προηγούμενο Switch. Αυτό βολεύει πάρα πολύ. Πάμε τώρα να περάσουμε στην ουσία του πράγματος, η οποία ουσία του πράγματος είναι η οθόνη, η οποία πρακτικά καθορίζει και προσδιορίζει και όλη τη φύση της νέας κονσόλας. Η προηγούμενη οθόνη ήταν η οθόνη... Πω, παιδιά... Μισό λεπτάκι λίγο, εγώ κάτι βλέπω. Λοιπόν, ξεκάθαρη διαφορά και στο μέγεθος, πολύ εντυπωσιακό, στο χέρι σου, χωρίς να μεγαλώσει περισσότερο η κονσόλα, αλλά τα κόκκινα, τα λευκά του, το μαύρο στην αρχή που έπαιξε το logo των Nintendo. Μιλάμε για OLED οθόνη. Οι OLED οθόνες είναι OLED οθόνες. Δεν έχει αλλάξει ανάλυση. Έχουμε 1280x720 στην ανάλυση του. Έχει αλλάξει η ποιότητα. Έχει αλλάξει το panel, το hardware από πίσω. Η εικόνα είναι σαφέστατα πολύ 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 καλύτερη. Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει στην κάμερα, εάν το καταφέρουμε. Πρώτα απ' όλα, γωνίες θέασης χαοτικά διαφορετικές. Το έχεις. Λες. Φαίνεται διαφορά. Ναι, δηλαδή εγώ από εδώ τώρα, ας πούμε, τα βλέπω θολωμένα στο Switch, γκριζαρισμένα, ενώ εδώ στο OLED το καινούριο η οθόνη είναι μέρα με τη νύχτα. Καλά, στο έτσι, στην ευθεία του, το κόκκινο, ας πούμε, στο Nintendo εδώ κάτω, στο σηματάκι, τα χρώματα είναι εντελώς διαφορετικά, το λευκό του πολύ πιο φωτεινή οθόνη, τα nits της είναι καλύτερα. Τέλος πάντων, μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Θα ήθελες, Σάκη, να είναι 1080p και όχι 720p. Θα ήθελα, Αλεξάνδρε, μικρέ μου. Αλλά, okay, θα ήταν λίγο άδικο, Σάκη. Θα ήτανε, Αλεξανδράκη. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Εγώ πάντως θα ήθελα την οθόνη μεγαλύτερης ανάλυσης. Όχι ότι αυτό εδώ δεν με καλύπτει, εννοείται, αλλά θα το ήθελα λίγο πιο αυξημένο, ρε παιδί μου, το νουμεράκι, να μην είναι απλό 720p. Όπως και να έχει, η πολύ μεγάλη αναβάθμιση, παιδιά, στο Nintendo OLED είναι η οθόνη του. Εάν έχετε Switch και δεν παίζετε handheld, δεν έχετε λόγο να ασχοληθείτε και να αγχωθείτε, γιατί μιλάμε για hardware ολόιδιο. Δεν έχει τίποτα διαφορετικό, ούτε στον επεξεργαστή, ούτε στην υποδύναμη, ούτε στην ταχύτητα, ούτε τίποτα. Είναι δύο ολόιδια Switch. Διαφορά έχει με το παλιό το Switch και φυσικά με το Lite στην μπαταρία. Το OLED έχει παρόμοια μπαταρία με το νέο Switch που είδαμε πέρυσι. Πέρυσι ήταν ή πριν δύο χρόνια. Έχω χάσει και με την πανδημία το μέτρημα. Τώρα έχει περάσει νερό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, υπάρχουν δύο Switch στην αγορά εκτός το Lite.
το παλιό το Switch και το καινούριο το Switch, με την καλύτερη την μπαταρία κτλ. Αυτό το OLED έχει εκείνη την μπαταρία. 3 με 9 ώρες, λέει η Nintendo. Επίσης, μια διαφορά που υπάρχει στο Nintendo Switch OLED είναι ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος. Στο παλιό Switch, σε όλα τα Switch έχουμε 32 GB αποθηκευτικό χώρο, εδώ έχουμε 64 GB. Και αυτό είναι μια αναβάθμιση πάρα πολύ χρήσιμη. Βέβαια, πάλι λίγα είναι για να κατεβάσεις παιχνίδια κτλ. Για να είσαι σούπερ καλυμμένος, αλλά το 32 είναι χειρότερο από το 64, οπότε και αυτό είναι μια σημαντική αναβάθμιση. Μια ακόμη αναβάθμιση που έχει αυτή η κονσόλα, και η αλήθεια είναι ότι την παρατήρησα και στον ήχο, ακόμα και σε αυτά τα μικρά τα εφεδάκια, είναι η ποιότητα του ηχείου. Είναι πιο enhanced, λέει η Nintendo, πιο δυνατός, πιο καθαρός, πιο δουλεμένος ήχος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκο, το χαρακτηριστικό για το Nintendo Switch. Από εκεί και πέρα, ρε εσείς παιδιά, δεν βλέπω κάποια άλλη ουσιαστική διαφορά. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι που αλλάζει πλήρως την εμπειρία. Θα έλεγα ότι είναι απλά αναβαθμισμένη όσον αφορά την οθόνη και τις υπόλοιπες έτσι μικρές λεπτομέρειες. Δεν είναι διαφορετική κονσόλα. Θέλω να πω στον κόσμο που το σκέφτεται και αγχώνεται ότι δεν θα δει κάτι πραγματικά διαφορετικό. Η οθόνη είναι. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι πρέπει να αγχωθείτε. Εάν αυτή η κονσόλα έπαιζε λίγο καλύτερα τα παιχνίδια, λίγο πιο γρήγορα τα παιχνίδια, λίγο ανάλυση καλύτερη. Τώρα το συγκεκριμένο δεν έχει τόσες ουσιαστικές τεράστιες διαφορές για να πεις όπου κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να αφήσω το παλιό το Switch να πάρω το OLED. Από εκεί και πέρα εγώ αυτό θα χρησιμοποιώ. Έτσι. Ακόμα και στο μη handheld κομμάτι, εγώ θέλω να έχω αυτό κάτω από την τηλεόρασή μου, με το LAN συνδεδεμένο, να έχω γρήγορο download επιτέλους στην κονσόλα, να μην χρησιμοποιώ το WiFi κτλ. Κτλ. Αλλά αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Έχω ξεχάσει κάτι, ρε ψυχούλα. Ωραία, γιατί είσαι λίγο σκουριασμένος, αλλά. Αμφισβητείς δηλαδή. Επειδή ό,τι ξεχάσω το έχω στην περιγραφή, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Γαμώ το. Λες να έχω χάσει λίγο τον μπούσουλα. Επίσης. Είχε δύο θύρες USB. Παλιό. Τώρα έφαγα μεγάλο σκάλωμα, ε. Ναι, τελικά είχε δύο και το παλιό dock, το επιβεβαίωσα, το θυμόμουν. Ναι. Αυτά λοιπόν, να πω ότι η τιμή του συγκεκριμένου μοντέλου, το OLED, κυμαίνεται κοντά στα 380 ευρώ ανάλογα το κατάστημα που θα επιλέξετε. Κάπου εκεί όμως θα το βρείτε, 378, 375, 380, κάπου εκεί. Είναι ακριβό. Είναι ακριβό. Είναι ακριβό. Αγαπητή μου Nintendo. Είναι ακριβό. Θα ήταν μια καλύτερη τιμή 299. Θα ήταν. Θα ήταν. Βεβαίως θα ήταν, με έκπτωση στην αρχική κονσόλα. Έτσι, γενναία έκπτωση στην αρχική κονσόλα, θα ήταν, ναι. Θα ήταν. Θα ήταν. Θα ήταν. Θα ήταν. Θα ήταν. Λοιπόν, έχω πειθώ. Αυτά, παιδιά, για το Nintendo Switch OLED. Εμένα μου αρέσει, δεν με καλύπτει πλήρως η έκδοση αυτή. Θα ήθελα, όπως είπα και στην αρχή, να το δω πιο ανανεωμένο, πιο φρέσκο, πιο. Οι διαφορές, οι έντονες, είπαμε, είναι κυρίως στην οθόνη, γι' αυτό και λέγεται OLED. Αλλά τι νομίζω ότι φταίει. Νομίζω ότι φταίει ότι το υπερβολικό hype και όλη αυτή η φημολογία γύρω από το Nintendo Switch Pro, το νέο αναβαθμισμένο Switch που θα ερχόταν κάποια στιγμή κτλ, είχε ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη και τις προσδοκίες για τη συγκεκριμένη κονσόλα. Και αυτό ενδεχομένως να μας ξενερώνει τώρα, γιατί θα θέλαμε να δούμε κάτι πιο fresh, πιο pro. Όπως και να έχει, αυτά ήταν τα δεδομένα, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς, και σας αφήνω να βγάλετε εσείς τη δικιά σας ετοιμιγωρία. Περιμένω τα δικά σας σχόλια από κάτω, και φυσικά μην ξεχνάτε ότι ό,τι χρειάζεστε σε links και τα σχετικά θα τα βρείτε στα links της περιγραφής. Και φυσικά έχουμε και merch. Και αυτό μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ. Γεια σας.